Με την ιδιαιτερότητα του μονοήμερου αγώνα, πρόκειται και φέτο να πραγματοποιηθεί το γνωστό Rally Death στο πλαίσιο του Ισδιεθνού Εκθέσεω Θεσσαλονίκη. Ο αγώνα θα έχει μια πανηγυρική κίνηση το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου από την νότια πύλη τη έκθεση. Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε σύμφωνα με τι προδιαγραφέ που μα δίνει η Ομοσπονδία σε συνδυασμό και με ε, τις επιθυμίες των αγωνιζομένων γιατί αυτούς αφορά περισσότερο και όπως επίσης και σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση και των αγωνιζομένων και του ομίλου και τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας. Συρρυκνώθηκε δηλαδή στην πραγματικότητα, πλησίασε προς τη Θεσσαλονίκη. Περισσότερο δεν μπορεί να πλησιάσει γιατί δεν μπορούμε να φέρουμε το βουνό μέσα στην πόλη. Παλιά είχαμε τον Κέντρο λόφο που ξεκινούσαμε από εκεί, Μπήκε ο περιφερειακό ενδιάμεσα, δεν το έχουμε πια, ούτε είναι χωματόδρομο. Ε, προσπαθούμε να το κάνουμε το ράλι γύρω-γύρω, να μην έχει πολλά έξοδα ε, και νομίζω ότι τα καταφέραμε φέτο με 200 χιλιόμετρα περίπου απλές διαδρομέ και 62,5 χιλιόμετρα ειδικέ τα αγωνιστικά οχήματα, 24 στον αριθμό καθώς 24 είναι οι φετινές συμμετοχές, θα κινηθούν σε περιοχές της Χαλκιδικής και στο πιο κλασικό κομμάτι της ιδιαίτερα στο βουνό του Χολομόντα, με την εκκίνηση της μεγαλύτερης ειδική του αγώνα να δίνεται από το χωριό Παλαιόχωρα, λίγο πιο πάνω από το κλασικό σημείο αφετηρίας. Οι συμμετοχές μας είναι 24, οι οποίες είναι από όλα τα μέρη της Ελλάδος γιατί το αγώνας μετράει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μετράει όμως και στο κύπελο Βορειού Ελλάδος. Είναι ένα, να μετρήσει σε δύο θεσμούς είναι ένα πράγμα το οποίο το πολεμούσαμε τα τελευταία χρόνια. Το πετύχαμε φέτος. Ε, θα, γίνουν, θα γίνει διπλή απονομή. Ναι, διπλή απονομή θα γίνει γιατί θα είναι άλλα κύπελα για το πρωτάθλημα, άλλα για το κύπελο. Οι ιδιαιτερότητε παρουσιάζουν και οι φετινέ ειδικέ διαδρομέ του αγώνα. Μαζεύει πάντοτε πολύ καλέ συμμετοχέ. Ε, και φέτο υπάρχει μια καινοτομία ότι από τι πέντε ειδικέ, οι τρει ειδικέ μεταξύ του δημιουργούν ένα σύμπλεγμα, τέτοιο που θα μπορέσει ο κόσμο σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία ήδη είναι ανιρτημένα στην ιστοσελίδα και στο facebook του Ομίλου να παρακολουθήσει και μάλιστα έχει και εκπλήξεις. Να σας πω δε ότι η τελευταία ειδική ονομάζεται super ειδική, τη λέω ελληνικά για να καταλάβετε ξένα λέγεται super stage και για τη βαθμολογία των οδηγών μετράει διπλά. Οι διοργανωτέ, πάντω, δεν έκρυψαν και την ανησυχία του όσον αφορά το μέλλον τη διοργάνωση. Ευχαρίστησαν πάντω όλου του χορηγού, καθώ είναι όπω είπαν το Α και το Ω, για την υλοποίηση μια τόσο ιδιαίτερη διοργάνωση και πολυδάπανης όπω υποστήριξαν.